είσαι. Και εγώ είμαι έτοιμος. Και εγώ. Πράγματι είναι η δεύτερη φορά που το Εργατικό Κέντρο Κεφαλονιάς και Ιθάκης από τον Νοέμβριο προσπαθεί πραγματικά να βάλει τα επίγοντα φλέγοντα ζητήματα που αφορούν τους ανέργους και τις φτωχές λαϊκές οικογένειες στο Δημοτικό Συμβούλιο να πάρει μέτρα, άμεση απόφαση για άμεσα μέτρα στήριξης αυτών των οικογενειών και αυτών των ανέργων. Σήμερα επιχειρήσαμε πραγματικά να επικαιροποιήσουμε αυτή μας την προσπάθεια. Βρήκαμε πραγματικά ένα τείχος σιωπής και μια προσπάθεια να μην συζητηθεί πραγματικά σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο το θέμα. Νομίζουμε ότι ο Δήμος εκφράζει μια συγκεκριμένη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του μεγάλου κεφαλαίου που δίνει αυτή τη στιγμή με τη μία περίπτωση της πρώτης κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ, αλλά βεβαίως και σήμερα με το ΣΥΡΙΖΑ και την ΑΝΕΛ, σε μια προσπάθεια πραγματικά, ας πούμε, τα ζητήματα που αφορούν τους ανέργους και τις φτωχές λαϊκές οικογένειες να τα θάψει. Το Εργατικό Κέντρο Κεφαλονιάς και Ιθάκης μαζί με τους υπόλοιπους φορείς, το επόμενο διάστημα πραγματικά θα αναλάβει νέες πρωτοβουλίες, να οργανωθεί ο κόσμος, τα σωματεία, στους φορείς και με τον υπόλοιπο λαό και τους ανέργους να δώσουν πραγματικά μια ηχηρή απάντηση σε αυτή την προσπάθεια πραγματικά που συμπαρατάσσεται σήμερα Δήμος, Περιφέρεια, Κεντρική Διοίκηση, Ευρωπαϊκή Ένωση και Μεγάλο Κεφάλαιο. Νομίζουμε πραγματικά, και αυτό αποδεικνύεται στην πράξη, ότι η προσπάθεια του Δήμου να θάψει τα προβλήματα των ανέργων, να μην παίρνει ουσιαστικά μέτρα στήριξη των ανέργων στην Κεφαλονιά, πάει χέρι-χέρι με το θάψιμο και την προσπάθεια του Δήμου Κεφαλονιάς να μην παίρνουν ουσιαστικά μέτρα στήριξη σε σχέση με τους σεισμόπληκτους στην Παλική, που τα φλέγοντα εκεί πραγματικά προβλήματα που αφορούν και τις υποδομές και τα δημόσια κτίρια και τα σχολεία, αλλά έχουμε και εκεί ανέργους και σεισμόπληκτους πραγματικά στην Παλική. Είναι όλο ένα πακέτο. Είναι η συγκεκριμένη πολιτική που εκφράζει σήμερα ο Δήμος Κεφαλονιάς και υπηρετεί με ευλάβεια απέναντι στο μεγάλο κεφάλαιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Εργατικό Κέντρο Κεφαλονιάς και Ιθάκης θα αποτοσταστήσει το επόμενο διάστημα, θα οργανώσει την πάλη του κόσμου, θα ορθώσει πραγματικά τείχος αντίστασης και ενυπακοής σε αυτή την επίθεση πραγματικά που δέχνονται σήμερα ο λαός της Κεφαλονιάς, για να αντεπιτεθεί να βάλει πραγματικά τη σφραγίδα το επόμενο διάστημα για άμεσα μέτρα στήριξης των ανέργων και των οικογενειών.